Τοπικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τις τράπεζες και πάλι στο επίκεντρο των πιέσεων. Αρνητική ήταν η είδηση για τους επενδυτές ότι η περαιτέρω μείωση της συμμετοχής των ξένων καταγράφηκε το Δεκέμβριο, η οποία και διαμορφώθηκε στο 47,8%. Το Δεκέμβριο του 2007 ήταν στο 51,8%, ενώ το Νοέμβριο του 2008 στο 48,7%. Οι Έλληνες επενδυτές σταδιακά αυξάνουν τη συμμετοχή τους στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, κατέχοντας το 51,1%, ποσοστό αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από τον προηγούμενο μήνα. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πτώση κατά 1,67%, προσεγγίζοντας σταδιακά το φράγμα των 1.800 μονάδων. Η μετοχή της Εθνικής έπεσε κατά 2,2% στα 13,26 ευρώ με 19 εκατομμύρια τζίρο από τα 83 συνολικά. Με πτώση ύψους 1,20% κινήθηκε η μετοχή της Alpha Bank στα 6,56 ευρώ με 6 εκατομμύρια τζίρο. Αντίθετα, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε με άνοδο 0,35% στα 5,72 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματευόταν με κέρδη 0,32% στα 6,32 ευρώ. Αναφορικά με άλλες οικονομικές ειδήσεις, συνέχιση της μεταβλητότητας περιμένει η HSBC για την ελληνική αγορά βραχυπρόθεσμα, που όμως μπορεί να οδηγήσει σε ράλι αργότερα μέσα στο έτος. Ο οίκος περιλαμβάνει στις κορυφές του επιλογές την Εθνική Τράπεζα με τιμή στόχο τα 20 ευρώ, τον ΟΠΑΠ με τιμή στόχο τα 29 ευρώ και τον ΟΤΕ με τιμή στόχο τα 16,5 ευρώ. Η HSBC περιμένει ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία 1,1% το 2009 από 3% το 2008 και σημειώνει πως μετά από μία δεκαετία συνεχούς και αδιάκοπης ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται να αντιμετωπίζει τις περισσότερες προκλήσεις από την είσοδό της στο ευρώ. Τα εταιρικά κέρδη έχουν χειροτερεύσει σημαντικά και ο οίκος περιμένει για το 2008 μείωση 7% στα κέρδη των εταιριών, που παρακολουθεί και αύξηση 6% το 2009. Ωστόσο, σημειώνει πως το ρίσκο για τα κέρδη των τραπεζών είναι πτωτικό.